Θα πάω στο Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ και πρόεδρο της ΔΑΚΕ, τον κύριο Νίκο Κιουτσούκη, ο οποίος προέρχεται και από τους σιδηροδρομικούς. Καλημέρα, κύριε Κιουτσούκη. Καλή σας μέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, με την πολύχρονη εμπειρία και κυρίως με την πολύχρονη προσπάθεια, το γνωρίζω και τη δική σας προσωπικά, με απανωτές οχλήσεις και έγγραφα, αν σήμερα τελικώς ο αίτιος είναι ένας και μοναδικός. Το λάθος κλειδί, το μάθαμε και αυτό όλοι, και οι δημοσιογράφοι τώρα, του σταθμάρχη. Θα έλεγα ότι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί ο κάθε εργαζόμενος όταν εργάζεται, οπουδήποτε και να εργάζεται, πέρα από την διαδικασία την ανθρώπινη, δηλαδή τα χειροκίνητα συστήματα που χρησιμοποιεί, θα πρέπει να έχει και δικλείδες ασφαλείας. Αυτή η δικλείδα ασφαλείας λοιπόν που δεν υπάρχει από το 2000, την έχουμε αγοράσει από το 2000 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η τοποθέτησή της και η λειτουργία της, αυτή ήταν που ουσιαστικά δεν απέτρεψε το ανθρώπινο λάθος. Άρα λέτε το λάθος μπορεί να συμβεί, ακόμη και σκοπιμότητα μπορεί να υπάρχει. Κάποιος μπορεί να είναι προβοκάτορας, λέω εγώ, και να αποφάσισε. Ναι. Τι γίνεται από εκεί και κάτω? Συμφωνούμε. Από εκεί και κάτω λέτε τι γίνεται? Απόλυτα συμφωνούμε. Μπορεί να είναι και κάποιος προβοκάτορας. Σωστά το λέτε. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει αποθυμένα απέναντι στον οργανισμό. Μάλιστα. Και γιατί του εκείνη την ώρα, να σου πω και το απλό, το να στρίψει η βίδα ενός ανθρώπου. Είναι σε Έχετε, δίκιο. Έχετε δίκιο. Άρα, κρεμόμαστε λοιπόν. Οτιδήποτε και αν κάνει ο εργαζόμενος, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες δικλείδες ασφάλειας για τη δουλειά, για το έργο το οποίο επιτελεί. Διαφορετικά μου λέτε, κύριε Κιουτσούκη, ότι κρεμόμαστε στο αν θα κάνετε το λάθος εσείς ή εγώ ή όχι όλο το μεταφορικό σύστημα της χώρας. Αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς έτσι είναι. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Ας αφήσω λίγο τα συστήματα τηλεματικής, θα επανέλθω, γιατί έχετε μιλήσει πολλές φορές για αυτά, και το αυτοματισμού που δεν υπήρχαν, το καταλάβαμε. Είναι σε κούτες και αραχνιάζουν. Η μόνη εναλλακτική σε αυτή την περίπτωση είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας. Γνωρίζετε αν οι πάροχοι κινητής έχουν τοποθετήσει κεραίες εντός των τούνελ ή αναμεταδότες ραδιοτηλεφώνων ώστε να λειτουργούν τουλάχιστον οι επικοινωνίες? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όχι. Ίσα-ίσα η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά σημεία όπου τα κινητά τηλέφωνα δεν ανταποκρίνονται και ειδικά μέσα στα τούνελ. Να σας πω όμως ότι το 2008 καταργήθηκε μία θυγατρική του ΟΣΕ, ναι, η ΕΤΔΙ, η οποία εταιρεία ήταν η εταιρεία που είχε σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο οπτικές ίνες. Οι οποίες οπτικές ίνες, αν δεν είχε καταργηθεί αυτή η εταιρεία, μάλιστα, οι οπτικές αυτές ίνες θα έδιναν τη δυνατότητα να υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο σε όλη, καθ' όλη τη διαδρομή του τρένου. Ακόμα και δίκτυο, ίντερνετ κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα λάθη αυτά που έχουν γίνει από καιρούς καιρών και από όλες τις κυβερνήσεις έφεραν σήμερα αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, αυτή δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ούτε καν μπορούσε να περάσει από τον ανθρώπινο νου, ειδικά από εμάς, από τους επαγγελματίες σιδηροδρομικούς, που με αυταπάρνηση όλα αυτά τα χρόνια κρατάμε όρθιο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μας για έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν ξεκινήσει από το 1995, έχουν κοστίσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο και δυστυχώς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Γιατί δεν ολοκληρώθηκαν? Στον άξονα ΠΑΘΕ τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όλα αυτά που λέμε, τα συστήματα ασφαλείας, η σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση, είναι ζητήματα που αφορούν τον εξυγχρονισμό, ναι, του άξονα Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Δομένη. Μάλιστα. Έχετε μια εξήγηση γιατί τόσα χρόνια μας έχει κοστίσει κάτι που δεν το έχουμε εφαρμόσει, ενώ με λιγότερα χρήματα σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμοστεί και εκεί δεν υπάρχει ούτε χειροκίνητο ούτε τίποτα? Από τους σταθμούς φεύγουν 6 και 7 τρένα ταυτόχρονα και δεν νομίζω ότι το καθένα έχει από ένα σταθμάρχη. Εδώ γιατί κόλλησε τόσα χρόνια? Τι φταίει τελικώς? Φταίει το ότι εδώ υπάρχουν 10 οικογένειες δαβατζίδων, αν θέλετε κάποιοι εργολάβοι κλπ, υπεργολαβίες, εργολαβίες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο δεδαλώδες το οποίο υποτίθεται
δίνει διαφάνεια σε ό,τι κάνουν οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι υπουργοί, που ουσιαστικά όμως αυτό το πλαίσιο, όπως και η διάβγεια, δεν είναι τίποτα άλλο από, από τη βιτρίνα ενός κράτους που ανθεί όλη αυτή η βρωμιά, που δεν το λέω εγώ, το λέει η κατάταξη της χώρας μας για την διαφθορά, ανθεί όλη αυτή η βρωμιά και δυστυχώς θρηνούμε ανθρώπινες ζωές μόνο και μόνο γιατί κάποιοι δεν θέλουν να το φαίνεστε, αλλά δεν θέλουν να υπάρχει το διατάφτα. Και εδώ είμαστε στο διατάφτα. Αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του, ποτέ ξανά, περιμένουμε να το κάνει πράξη. Εμείς λέμε έστω και με απευθείας ανάθεση. Πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθούν αυτά τα έρμα σιδηροδρομικά έργα, να τελειώνουμε, να αποκτήσει η χώρα μας επιτέλους ένα σιδηρόδρομο άξιο, αντάξιο των πολιτών της, ένα σιδηρόδρομο εφάμιλο των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων. Κύριε Κιουτσούκη, όχι μόνος σιδηροδρομικός, ξέρω ότι και ως Γενικός Γραμματέας ΓΕΣΕ άπειρα έγγραφα έχετε στείλει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν δύο ζητήματα. Το πρώτο, και για λόγους όχι μόνο ψυχολογικούς, αλλά και απολύτου ασφάλειας. Όσο και αν σας φανεί βαρύ, ξέρω πώς αγαπάτε τα τρένα. Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή, μέχρι να υπάρξει αυτό όλο και η πιστοποίηση ασφαλείας, έστω μέχρι να εγκατασταθούν τα συστήματα, ένας εναλλακτικός δεύτερος και τρίτος τρόπος ασφαλείας, τα τρένα να καθυλωθούν. Περιμένετε να μπει ο πολίτης όταν έχει χάσει τα παιδιά του μέσα στο τρένο που μέχρι χθες κοιμόταν ο καθένας ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο και τελικά το πιο ασφαλές μέσο βασίζονταν στην υπερπροσπάθεια και μόνο ανθρώπων και αν θα κάτσει το λάθος. Ακούστε με κύριε Σαχίνη, συνεχίζω να πιστεύω ότι το τρένο είναι το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο και το λέω αυτό γιατί αντίστοιχο δυστύχημα έγινε στη Γερμανία πριν από 3-4 μήνες σε μια Γερμανία που έχει όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας σε ενέργεια, ενεργούμενα δηλαδή, και δυστυχώς και εκεί θρηνήσαν πάνω από 100 νεκρούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Γερμανοί πολίτες σταμάτησαν να εμπιστεύονται το τρένο για τις μετακινήσεις. Ναι, αλλά οι Γερμανοί ξέρουν ότι έχουν 10 εναλλακτικές. Κύριε Κιουτσούκη, μισό λεπτό. Ότι ο κόσμος τώρα πια, ναι, μετά από αυτό το τραγικό συμβάν, αυτό το αδιανόητο συμβάν, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς το τρένο. Έχω όμως να απαντήσω το εξής. Ο σιδηρόδρομος όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί χωρίς τα συστήματα ασφαλείας, λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο και τον επαγγελματισμό των σιδηροδρομικών υπαλλήλων. Ναι, εγώ το δέχομαι αυτό. Και καλά κάνατε και βάλατε και το ζήτημα της Γερμανίας. Αλλά στη Γερμανία ο Γερμανός πολίτης κοιμάται ήσυχος τουλάχιστον ότι υπάρχουν άλλες 3-4 εναλλακτικές. Αν δεν λειτουργήσουν, να πεις ότι εδώ δεν υπάρχει. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Ωραία, εδώ δεν υπάρχει. Υπάρχει μία, η δική σας ευσυνειδησία και μόνο. Τίποτε άλλο. Τελειώσαμε από εκεί κάτω. Η εναλλακτική που υπάρχει μέχρι να ολοκληρωθεί, ναι, η λειτουργία του συστήματος για την οποία μας έχουν δώσει διαβεβαιώσεις ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2023, ναι, μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, η εναλλακτική που μπορεί να υπάρξει είναι η ενίσχυση του προσωπικού. Πήρατε χθες 76 σταθμάρχες με εξάμηνο μπλοκάκι. Δεν τους πήρανε χθες. Αυτοί οι σταθμάρχες είναι η ανανέωση της σύμβασής τους. Γιατί είναι ήδη εκπαιδευμένοι. Ακόμη καλύτερα το κάνετε. Και δουλεύουν στον ΟΣΕ. Βεβαίως είναι με μπλοκάκι. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να αποφύγουμε περιστατικά όπου θα κλείνανε σταθμοί και θα είχαμε χειρότερα συμβάντα, μιας και η έλλειψη προσωπικού είναι τεράστια και οι όποιες προσλήψεις έχουν ανακοινωθεί και η όποια προκήρυξη έχει μπει στη διαδικασία για να προσληφθούν 90% άνθρωποι, δυστυχώς καθυστερεί είτε από τον ΑΣΕΠ είτε από άλλους λόγους και δεν μπορεί αυτή η πρόσληψη των ανθρώπων. Πάλι με ένα σταθμάρχη μένει το πρωί και έναν το βράδυ η Λάρισα, για παράδειγμα το λέω, που το έχουμε πρόσφατο. Και ποιος μου λέει εμένα τι ωράριο τραβάει αυτός που έκανε το λάθος, Γιατί να μην έχουμε λοιπόν δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια? Τα τέσσερα μάτια είναι σίγουρα πολύ καλύτερα από τα δύο μάτια που μπορεί να κάνουν ένα ανθρώπινο λάθος. Ο ένας μπορεί να συμπληρώσει τον άλλον και να διορθώσει μία αυλεψία ή μία κουτουράδα την οποία θα έχει κάνει κάποιος. Πάντως, κύριε Γενικέ μου, να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο που λέτε ότι μπορεί να συμβεί και με 5 εναλλακτικές ασφάλειας, αλλά με μία διαφορά.
Στην Ελλάδα έχουμε μία γραμμή κύρια. Στη Γερμανία που είπατε έχουμε ένα πολύπλοκο σιδηροδρομικό δίκτυο με χιλιάδες σεισμούς καθημερινά, θα τους κάτσει και μία στραβή. Απόλυτο δίκιο έχετε. Απόλυτο δίκιο έχετε. Άρα για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα μας, το οποίο είναι μόνο ουσιαστικά άξονας Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη δομένη. Άρα κύριε Κιουτσούκη, εν κατακλείδη, και εδώ τώρα έρχομαι στο άλλο ερώτημα που θέλω να σας κάνω και σας παρακαλώ πάρα πολύ, απαντήστε μου όσο μπορείτε ανεξαρτήτως, γιατί εδώ δεν παίζουν πια ούτε οι πολιτικές τοποθετήσεις κανενός τίποτα, παίζει στήρα, και επειδή ξέρω ότι στήρα διαχρονικά στέλνατε τα μηνύματα, πείτε μου σας παρακαλώ, σήμερα βγαίνει ένα έγγραφο που λέει ότι το 2020 η Ιταλική εταιρεία υπέγραψε μια σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών, την Τρενοσέ εν προκειμένου, στην οποία λέει θα πάρουμε 800 εκατομμύρια αντισταθμιστικά εμείς, αλλά η υποχρέωσή μας είναι εμάς ως κράτος να φτιάξουμε αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα από το 20. Τι να καταλάβω εγώ? Ότι πήραμε τα σταθμιστικά και τους γράψαμε από εκεί και κάτω στην υποχρέωση να έχουμε δικλείδες ασφαλείας? Ακούστε με λιγάκι. Η πρώην Τρένοσε και σήμερα Hellenic Train έχει ιδιωτικοποιηθεί από το 2017. Έχει αναλάβει και εκείνη η εταιρεία κάποιες δεσμεύσεις. Να σου το πω αλλιώς. Αν εσείς έχετε ένα αυτοκίνητο, δεν θα φροντίσετε να έχει συστήματα ασφαλείας έτσι ώστε να μην χάσετε ούτε το αυτοκίνητό σας σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση, αλλά ούτε και τον οδηγό του αυτοκίνητου σας? Σωστό. Η Hellenic Train λοιπόν έχει κάνει κάτι όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να διασφαλίσει τους εργαζόμενους της, αλλά και να διασφαλίσει το τροχαίο υλικό, το δικό της τροχαίο υλικό. Είτε αυτό που νοικιάζει, είτε αυτό το οποίο έφερε, το οποίο δεν είναι και τίποτα καινούργιο. Τροχαίο υλικό του χειρού. Ποιος θα έπρεπε λοιπόν, κύριε Γενικέ? Δυστυχώς δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα. Ποιος θα έπρεπε να τους ελέγχει όλους αυτούς στην τελική? Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Η οποία? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει ανεξάρτητες αρχές. Άνθρωποι οι οποίοι κάθονται στα γραφεία τους, αμείβονται παχυλά και κάνουν τους ανεξάρτητους διαχειριστές. Θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, θα έπρεπε να υπάρχει πίεση αφενός από τη Hellenic Train για να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Αφετέρου θα έπρεπε η πολιτεία να κάνει το αυτονόητο που, εν πάση περιπτώσει, λέμε τώρα ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα, αλλά σήμερα είναι αργά. Σήμερα που το λέμε είναι αργά. Και από την άλλη, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, όπως και η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων, θα έπρεπε να μην μείνουν μόνο στα πρόστιμα τα οποία επιβάλλουν, αλλά να κάνουν ουσιαστική δουλειά απέναντι στους σιδηροδρομικούς, απέναντι στους επιβάτες χρήστες του τρένου. Σας ευχαριστώ, κύριε Κιουτσούκη. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλημέρα.